Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Ο κύριος Καπραβέλος, διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Γεια σας, κύριε Καπραβέλο, μου πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κούτρα, καλημέρα σε όλους σας. Πώς έχουν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη αρχικά, και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε με αυτή την έξαρση των κρουσμάτων. Κύριε Κούτρα, να σας πούμε, χτες τελειώσαμε μία ακόμα εφημερία σήμερα το πρωί. Οι εισαγωγές είναι πέντε. Πέντε εισαγωγές. Η πίεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μικρή στα νοσοκομεία, κύριε Κούτρα. Αυτό που βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Από τις 12 κλίνες ΜΕΘ που έχουμε διαθέσει για COVID, η μία είναι καλυμμένη. Είναι αυτός ο γνωστός Μοναχός που έχετε ακούσει εδώ και 12-13 μέρες. Από τότε δεν έχουμε εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν έχουμε εισαγωγές. Βέβαια, είχαμε τρεις ασθενείς και είχαμε χτες πέντε εισαγωγές. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία να υποθεί είναι ότι η υπόλοιπη εφημερία, κύριε Κούτρα, ήταν τραγική. Δηλαδή τα υπόλοιπα νοσήματα, που έχουμε σε μια κανονικότητα, όπως καταλαβαίνετε, μα η αγωνία μας είναι μεγάλη να μην διαταραχτεί πάλι ο ρυθμός του νοσοκομείου μας. Γι' αυτό, κοιτάξτε, αυτοί που κάνουν πρόβλεψη. Δεν είμαστε εμείς μαθηματικά μοντέλα και τέτοια. Εμείς κάνουμε πρόληψη, κύριε Κούτρα, και πραγματικά λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τις προειδοποιήσεις των ειδικών, διότι μια φορά δεν το κάναμε, ξέρετε, πέρσι τον Οκτώβριο, και ο Νοέμβρης μας κατέστρεψε. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που τα μοντέλα πρόβλεψης μιλάνε για αύξηση κρουσμάτων και μάλιστα από μια υπερμεταδοτική μετάλλαξη, όπως είναι η ειδική μετάλλαξη, με δεδομένο τις δυνατότητες του συστήματος υγείας, κύριε Κούτρα, η πρόληψη αυτή τη στιγμή και η επιτάχυνση των εμβολιασμών και το να προσέξουμε με μάσκες αποστάσεις αποτελεί κρίσιμο σημείο, κυριολεκτικά, να αποτρέψουμε την καταστροφή του τέταρτου κύματος, κύριε Μέρα. Δεν είναι σίγουρο, κύριε Κούτρα. Δεν είναι σίγουρο. Μπορούμε. Έχουμε ένα τείχος ανοσίας υψηλό. Υπάρχει μια φυσική ανοσία νόσηση αρκετά σημαντική. Και να προσθέσω, κύριε Κούτρα, μια εβδομάδα δώσαμε σε νοσηλευτικό προσωπικό να πάει διακοπές, να ξεσκάσει, να ερεμήσει. Η μία γύρισε νοσηλεύτρια διπλά εμβολιασμένη, διπλά με Pfizer, και με εμένα τείχος ανοσίας υψηλό, γιατί το βλέπουμε εμείς, παρακολουθούμε τα αντισώματα. Ναι. Νόσησε, κύριε Κούτρα, μολύνθηκε με ψηλό πυρετό, όμως με ήπια συμπτώματα. Είναι σε αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, αλλά βλέπετε ότι ο ιός δεν ξεχωρίζει. Δηλαδή η γυναίκα τη γλίτωσε στο νοσοκομείο και κόλλησε εκτός νοσοκομείου. Ακριβώς, κύριε Κούτρα. Δηλαδή, βέβαια, κοιτάξτε, η υπερκινητικότητα των νέων, ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπερκινητικότητα. Άρα των ηλικιωμένων. Η πίεση δεν υπάρχει στο σύστημα υγείας, διότι νοσούν είτε εμβολιασμένοι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι είναι με πολύ χαμηλά συμπτώματα, είτε πιτσιρίκια, μικρότερες ηλικίες. Ευτυχώς, κύριε Κούτρα, δεν υπάρχει υπερκινητικότητα αυτών που υπολογίζουμε εμείς το 1 εκατομμύριο των συμπολιτών μας, που είναι πάνω από 60, που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή είναι βέβαια και το καλοκαίρι και ξέρετε, η υπερκινητικότητα είναι στους νέους. Ο ηλικιωμένος δεν θα πάει στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Θα πάει, όπως καταλαβαίνετε, με τα βία βγαίνει έξω για ένα γιαουρτάκι. Ναι. Τώρα, πρέπει να ανησυχούμε πολύ για το τι θα συμβεί από το Σεπτέμβριο, κύριε Καπραβέλο, ή πρέπει να ανησυχούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Κούτρα, εάν η μετάλλαξη Δέλτα, η υπερμεταδοτική, μας βρει χωρίς μεγάλο τείχος ανοσίας, θα μας καταστρέψει. Αυτό είναι δεδομένο, είναι μαθηματικό, είναι υγειονομικός κανόνας. Ο υγειονομικός κανόνας αυτή τη στιγμή λέει ότι σε μία νόσο που είναι τόσο θανατηφόρος, λοιμώδης, μεταδοτική, εάν δεν αποκτήσουμε φυσική ή τεχνητή ανοσία, θα μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, κύριε Κούτρα. Άρα, κύριε Καπραβέλο, επειδή δεν μασάτε τα λόγια σας από την αρχή της πανδημίας, οπότε σας γνωρίσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πανδημία είχε και σαν αποτέλεσμα να γνωρίσουμε άξιους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινή μάχη. Ένας από τους ανθρώπους που δίνετε καθημερινή μάχη είστε εσείς. Στους ανθρώπους που είναι άνω των 50 και διστάζουν, δεν μιλάω για τους αντιεμβολιαστές που είναι αυτό οι ψεκασμένοι κτλ. Λέω για τους ανθρώπους που διστάζουν άνω των 50. Τι έχετε να τους πείτε για το εμβόλιο? Κύριε Κούτρα, πραγματικά, εμείς δεν διχάζουμε κανέναν. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε ζωές και είδαμε την καταστροφή μπροστά στα μάτια μας. Είδαμε που λέμε το χάρο με τα μάτια μας και στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα. Η διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου κύματος, κύριε Κούτρα, ήταν ότι στο τρίτο κύμα κανένας εμβολιασμένος, κανένας άνθρωπος που είχε φτιάξει ένα τείχος ανοσίας δεν νοσηλεύτηκε στις μονάδες μας και δεν έχασε τη ζωή του.
είναι ο καιρός, ο κατάλληλος καιρός, να μην το αφήσουν για το Σεπτέμβριο, τώρα αυτή τη στιγμή να επιταχυνθούν εμβολιασμοί, να φτιάξουν αυτό το τείχος ανοσίας, ώστε να γίνει διαχειρίσιμη, να μην απειλήσει τη ζωή τους, κύριε Κούτρα, να βρούμε την ελευθερία όλοι μας, να μπορέσουμε πραγματικά να τον βάλουμε σε μια σειρά. Δεν μπορείτε να τα πείτε πιο απλά και πιο κατανοητά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, κύριε Καπραβέλο. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σας ακούω πάντα, να ξέρετε. Να είστε καλά, καλημέρα σας, γεια σας.